για την Πρεβούλοβιτς ή τη Γιωργατζή. Αυτή που θα πάρει είναι η Μιχαήλ και θα τοποθετήσει την Μιχαήλ τη Γιωργατζή. Αυτή είναι με την Πρεβούλοβιτς κοντά στο 1-0. Όχι. Θα την βάλει stop η Χαραλάμπους. Βλέπουμε εδώ το τετατέτ Πρεβούλοβιτς με Χαραλάμπους. Αλλά καταλήγει σε corner προφανώς γιατί Χαραλάμπους έβαλε την κόντρα. Ποδέχεται. Γυρίζει προς το μέρος της Γιωργατζή που σκάβει για την Μιχαήλ. Πάει πλάγια, γυρίζει, μπάλα στα δίχτυα. 1-0 για τη Λευκοθέα με την προσπάθεια της Ειρήνης Μιχαήλ. Βλέπουμε εδώ την προσπάθειά της, σκάψιμο της μπάλας από τη Γιωργατζή. Μιχαήλ πέρασε και την Χαραλάμπους, πλασάρει για το 1-0. Πρεβούλεβιτς εκτέλεσε στο δεύτερο δοκάρι, πάει παράλληλα. Νέα απομάκρυση, με λέει εκεί υπάρχει υψωμένο σημειάκι στη συνέχεια για παίχτρια σε θέση offside. Όχι, διορθώνω, πέρασε την τελική γραμμή αν κατάλαβα σωστά και corner δόθηκε. Πίσω από το σημειάκι είναι μέσα στην περιοχή, εκτελείται η μπάλα στα δίχτυα. Δεύτερο προσωπικό γκολ της Ειρήνης Μιχαήλ, δεύτερο για τη Λευκοθέα. Βλέπουμε εδώ την εκτέλεση του corner. Πιο ψηλά από όλες η Μιχαήλ. Την έστειλε εκεί που η Χαραλάμπους δεν μπορούσε η αλήθεια να περάσει. Ήταν από κοντινή απόσταση. Εκτελείται χαμηλά. Το γύρισμα θα γίνει. Να δούμε εκεί τη μάχη στη γραμμή. Μπάλα είναι στα δίχτυα. Μειώνει η Λακατάμια με την προσπάθεια στην τελική γραμμή. Νικάνε την Αχιλλέως. Αρκετά σώματα μπροστά. Για να δούμε ακριβώς. Τελεί πρόξενου. Το σούτ της Κωνσταντίνου αρχικά προς την εστία. Εκεί η Μαγκουάιρ πάλεψε και νίκησε την Αχιλλέως για το 2-1. Βλέπουμε ξανά εδώ. Κώστα εκτελεί. Παίρνει Μιχαήλ με χώρο. Κάνει το σούτ. Μπάλα στα δίχτυα. Χατρίκα από την Μιχαήλ. 3-0 για τη Λευκοθέα, 3-1 με συγχωρείτε, για τη Λευκοθέα στο 56ο λεπτό με την Μιχαήλ λοιπόν. Βάζει τη σφραγίδα της σήμερα. Βλέπουμε εδώ την προσπάθεια και το σουτ. Διορθώσουμε το σχολείο μας για την σκόρερ. Η Χαραλάμπους ήταν αυτή που τελείωσε εξαιρετικά τη φάση. Ενδρέου είναι αυτή που θα εκτελέσει. Γεμίζει. Πρεβούλοβιτς πήγε και κεφαλιά. Μπάλα στα δίχτυα. Όχι, υπάρχει offside. Εδώ ακριβώς τι προηγήθηκε και η σοφάρισε συνέχεια. Για να δούμε και από εδώ αν μπορούμε να κρυσταλώσουμε. Πήρε τώρα την μπάσα. Μπει στην περιοχή Μιχαήλ. Το κάνει τώρα το hat-trick. 4-1 για τη Λευκοθέα στο 24ο λεπτό. Βλέπετε εδώ η πάσα. Πέταξε την μπάλα μπροστά η Μιχαήλ και συνέχεια στο σημείο που έπρεπε για να μην μπορέσει να κάνει κάτι η Χαραλάμπους. Είδαμε και την πάσα της Κώστα. Χαραλάμπους, τη Μιχαήλ, πάσα μέσα στην Κώστα. Το 5-1 δεν θα γίνει γιατί υπάρχει υψωμένο σημειάκι το οποίο λήφθη η Κώστα. Ποια το δέχεται χαμογελώντας. Βλέπουμε εδώ. Οριακό φαίνεται. Σε βάλε άμυνα Γιαννή. Πρόξενου στο έδαφος. Πέναλτι. Για να την έχει στήσει. Εδώ βλέπουμε. Η επαφή αν υπάρχει είναι πάνω στα χέρια. Εκτελεί Ανδρέου, προσπάθησε Αγιλλέως, όμως η μπάλα είχε δύναμη και κατέληξε στα δίχτυα. Εδώ η εκτέλεση από την Ανδρέου.